Επιστρέψαμε 7 ακριβώς, πολιτική συζήτηση, μέρος δεύτερο εδώ στην Κρήτη σήμερα στην Κρήτη TV. Προηγήθηκε ένα δεύτερο μέρος πριν από λίγο με εκπροσώπους του ΠΑΣΟΚ και του Κομμουνιστικού Κόμματος. Πάμε να υποδεχθούμε τον κύριο Γιώργο Επιτροπάκη, υποψήφιο βουλευτή Ηρακλείου με τη Νέα Δημοκρατία. Την καλησπέρα μου, κύριε Επιτροπάκη. Την κυρία Χρυσάνθη Καμπουράκη, υποψήφια βουλευτή Ηρακλείου με το ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία. Καλησπέρα σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ευχαριστούμε και τους τηλεθεατές που θα μας παρακολουθήσουν. Και ο κύριος Παύλος Μπαριτάκης, υποψήφιος βουλευτής Ηρακλείου με το ΠΑΣΟΚ, με το Κίνημα Αλλαγής. Καλησπέρα για εμένα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και χαίρομαι που είμαι για άλλη μια φορά κοντά σας. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε και να ξεδιπλώσουμε λίγο την ατζέντα των κομμάτων στο δρόμο προς τις λεγόμενες και ως δεύτερες κάλπες της 25ης Ιουνίου. Θέλω να ξεκινήσω με τον κύριο Επιτροπάκη και να εκμεταλλευτώ κατά κάποιο τρόπο από τη μία ένα θέμα το οποίο βρίσκεται στην επικαιρότητα και από την άλλη την ιδιότητα του ιατρού που κατέχει. Κύριε Επιτροπάκη, δημιουργήθηκε σάλος τα τελευταία 24 ώρα με τη δήλωση υποψήφιου βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας για τους καρκινοπαθείς τελικού σταδίου. Ένας καρκινοπαθής επεσήμανε, συγκεκριμένο κύριος πνευματικός, ο υποψήφιος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στην Εύβοια, ένας καρκινοπαθής τελικού σταδίου δεν θα τα καταφέρει, πρέπει κάποια στιγμή να τραβήξουμε μία γραμμή. Θέλω λίγο την αντίδραση και την τοποθέτησή σας. Ήταν μία δήλωση απαράδεκτη και καταδικαστέα. Και μάλιστα η αντίδραση της Νέας Δημοκρατίας ήταν ξεκάθαρη εξ αρχής. Αρχικά με τον γραμματέα του κόμματος, ο οποίος τον πήρε τηλέφωνο, του ζήτησε εξηγήσεις. Αυτός αργότερα έκανε μια δήλωση που ζήτησε συγγνώμη. Αναφερόταν ότι μιλούσε για γενικός περί ιατρικής. Και σήμερα ο πρόεδρος πολύ σωστά τον έστειλε εκτός εκλογικού αγώνα, διότι δεν εκφράζουν αυτές τις θέσεις στη Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία, η ανθρώπινη ζωή είναι ιερή. Είναι απόλυτη αξία η ανθρώπινη ζωή. Όλες οι πολιτικές έχουν σκοπό τη βελτίωση της ανθρώπινης ζωής, του επίπεδου της ανθρώπινης ζωής. Σήμερα μάλιστα ο πρόεδρος ήταν χθες σε ένα ογκολογικό νοσοκομείο στον Άγιο Σάββα, όπου είχε ενημερωθεί για ένα πρόγραμμα πιλωτικά που εφαρμόζεται εκεί, το ECOTHEN, το οποίο τι κάνουν οι ογκολογικοί ασθενείς. Όχι απλά δεν κάνουμε αυτό που λέει ο πνευματικός, αλλά τι γίνεται, οι ογκολογικές για μην ταλαιπωρούνται, δεν πάνε στο νοσοκομείο να κάνουν θεραπεία, αλλά το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό πιλωτικά με το πρόγραμμα ECOTHEN πάνε και κάνουν νοσηλεία στους ογκολογικούς ασθενείς. Όπως αντιλαμβάνεστε λοιπόν, αυτή η δήλωση δεν έχει καμία σχέση με την πολιτική της Δημοκρατίας, ούτε εκφράζει σε καμία περίπτωση τις αρχές και τις αξίες της Νέας Δημοκρατίας. Και πολύ σωστά ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας ζήτησε να είναι εκτός εκλογικής μάσης και έκανε και πολύ σωστά. Ξέρετε, η αντίδραση ήταν αστραπιαία, άμεση ΣΥΡΙΖΑ, από όλους. Ακριβώς. Βγαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ και λέει ότι η Νέα Δημοκρατία έχει μια κρυφή ατζέντα για την υγεία. Βρήκε ένα παραθυράκι και ασκεί κριτική. Τι απαντάτε με φόντο και την κριτική που άσκησε πριν από περίπου ένα μήνα το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας μετά τις δηλώσεις του πρώην Υπουργού και στελέχους του ΣΥΡΙΖΑ και υποψήφιο βουλευτή του κυρίου Κατρούγκαλου περί επαναφοράς του συντελεστή 20% στους ελεύθερους επαγγελματίες επί του εισοδήματος. Ο κύριος πνευματικός δεν έχει τελέσει ούτε Υπουργός Υγείας, ούτε είναι ένα σημείο στέλεχος της Δημοκρατίας. Το πρόγραμμα της Δημοκρατίας, είναι αυτό εδώ το οποίο το έχουμε καταθέσει από τις εκλογές του 21 Μαΐου. Δεν έχει αλλάξει. Απλά και ο ΣΥΡΙΖΑ το δείχνει αυτό μετά τις δηλώσεις του Κατρούγκαλου. Τώρα να πούμε ότι κάποια κόμματα το αποσύνουν, τραβάνε λίγο. Και ο κ. Κατρούγκαλος είναι υπουργός και ήταν στην εποπτεία του το θέμα της πολιτικής που ανέλησε. Εντάξει, πήγε όμως και ζήτησε συγγνώμη και είπε ήταν ατυχής η δήλωση. Γιατί οι πολίτες και οι ψηφοφόροι να δεχτούν τη συγγνώμη του κ. Κατρούγκαλου και την τοποθέτησή του. Και να δεχτούν για παράδειγμα ταυτόχρονα και τη συγγνώμη του κυρίου του υποψήφιου βουλευτή με την Νέα Δημοκρατία στην Εύβοια. Καταρχήν, εγώ δεν ξέρω αν θέλουν να δεχτούν τη συγγνώμη. Εκείνο που θέλω να δεχτείτε είναι ότι η Νέα Δημοκρατία αντέδρασε αστραπαία. Ξεκαθάρισε ότι δεν έχει καμία σχέση πολιτική της με αυτά που είπε ο κύριος Πνευματικός. Είναι σαφέστατο ότι δεν υπάρχει. Σήμερα ο Πρωθυπουργός έχει μια δήλωση ξεκάθαρη και εμείς η πολιτική μας στο σύστημα υγείας αφορά ενίσχυση των θεραπείων. Μάλιστα, θα σας πω το εξής: την τελευταία τριετία η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, έχει εισάγει περισσότερο από 9.000 θεραπείες, νέα φάρμακα που αφορά την καλυτέρευση της ζωής των ασθενών όλων των κατηγοριών και των καρκινοπαθών.
Εγώ να τονίσω και να πω βέβαια ότι πραγματικά σήμερα επικοινώνησαν με την ομάδα της εκπομπής εκπρόσωποι καρκινοπαθών μέσα από μια ομάδα, πολυπληθή ομάδα στο Facebook, και έκαναν λόγο, και πρέπει να το πω δημοσιογραφικά, ότι έκαναν λόγο για μια ντροπιαστική δήλωση του υποψήφιου βουλευτή της Δημοκρατίας. Μια δήλωση πέρα από κάθε λογική και καταδικαστία από όλους μας. Κυρία Καμπουράκη, ναι. Βέβαια. Λοιπόν. Σχετικά με τη σύγκριση που κάνατε αρχικά με τον κύριο Κατρούγκαλο, ήταν προσωπική του άποψη, δεν ήταν στην ατζέντα του δικού μας προγράμματος. Και το ανέλαβε την ευθύνη, παρετήθηκε εκτός κάλπης κλπ. Έληξε, τελεία. Ερχόμαστε στην υπόθεση του κυρίου γραμματικού. Πώς προκύπτει ότι, του κυρίου πνευματικού, πώς προκύπτει όμως ότι αυτή η ντροπιαστική δήλωση του κυρίου πνευματικού βρίσκεται στην ατζέντα και στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας? Λοιπόν, εγώ δεν το έχω διαβάσει. Ο κύριος πνευματικός, γιατρός στην Εύβοια, από τον Απρίλιο, τον περασμένο Απρίλιο, έκανε τις εξής δηλώσεις, τις οποίες διαβάζω. Η Νέα Δημοκρατία προκρίνει περικοπή της χρηματοδότησης για τη δημόσια υγεία και το ΕΣΥ, την ιδιωτικοποίηση των νοσοκομείων και το κλείσιμο μονάδων υγείας. Τα οποία υλοποιεί φυσικά η Νέα Δημοκρατία και είναι στην ατζέντα της. Και επίσης να θυμηθούμε ότι 17.500 κατά την περίοδο της πανδημικής κρίσης, 17.500 πέθαναν εκτός ΜΕΘ, αφήνοντας να καταρρεύσει το δημόσιο σύστημα υγείας. Και επομένως, οι δημόσιες δομές υγείας αποδυναμώθηκαν, οδηγήθηκαν στην κατάρρευση, χωρίς να προστατεύεται η δημόσια ζωή. Άρα, η υπεράσπιση της ζωής ως υπεραξίας, που είναι στο δικό μας πρόγραμμα, δεν εντάσσεται στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Ψήφισε τον περασμένο Δεκέμβριο την ιδιωτικοποίηση των δημόσιων νοσοκομείων. Αυτό θα είναι το μεγαλύτερο κοινωνικό έγκλημα, διότι τι θα επέλθει? Θα επέλθει πραγματικά η απαξίωση της ζωής και οι άνθρωποι θα πεθαίνουν αβοήθητοι στο σπίτι τους. Επομένως, δεν είναι κρυφή πλέον η ατζέντα, είναι φανερή, διότι ψήφισε αυτό το νομοσχέδιο τον περασμένο Δεκέμβριο. Την ιδιωτικοποίηση των δημόσιων νοσοκομείων. Θα ήθελα και ένα σχόλιο. Θα ήθελα και ένα σχόλιο από τον κύριο Μπαριτάκη, γύρω από τη συζήτηση που έχει ξεκινήσει με τη στελέχωση στην ενίσχυση του εθνικού συστήματος υγείας. Κύριε Παριωτόπουλο, το ΠΑΣΟΚ έφτιαξε το δημόσιο σύστημα υγείας, το ΕΣΥ που έχουμε σήμερα. Ήταν το κόμμα που προσέφερε στον ελληνικό λαό, στην ελληνική κοινωνία, το δημόσιο σύστημα υγείας. Μας θλίβουν όλα αυτά τα γεγονότα που βλέπουμε τις τελευταίες μέρες. Και βλέπουν πού έχει αφαιθεί ένα εθνικό σύστημα υγείας που έπρεπε να είναι δίπλα στους πολίτες. Με θανάτους γιατί δεν είχαμε ασθενοφόρα. Να χάνονται έγκυες επειδή δεν μπόρεσε ένα ασθενοφόρο να μεταβεί και να πάρει να προσφέρει τις πρώτες βοήθειες. Αυτά είναι δυστυχώς τα μετρήσιμα μεγέθη που πώς αποτιμάται σήμερα μια ζωή η οποία χάνεται. Και βέβαια είχαμε το αποκορύφωμα των δηλώσεων του κυρίου πνευματικού στελέχους και την αντίδραση, την καθυστερημένη αντίδραση του κυρίου Μητσοτάκη, του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας. Δείτε, να σας πω μόνο ότι ένας γιατρός για μια ατυχή δήλωση που έκανε για τα Τέμπη, σε αυτό το θλιβερό γεγονός, ότι εντός 10 λεπτών είχε τεθεί εκτός ψηφοδελτίων του ΠΑΣΟΚ Τμήματος Αλλαγής. Και εδώ πέρασαν μία μέρα καθυστέρηση για να αντιδράσει μετά από την καταγραφή βέβαια του κόσμου. Αυτά δυστυχώς είναι τα γεγονότα. Αυτό πρέπει να δουν οι πολίτες, να προβληματιστούν τι εθνικό σύστημα υγείας θα έχουμε. Τώρα λέει, κοιτάξτε, διότι αυτά που βλέπουμε τώρα, ώστε να μην κυβερνούσε η Νέα Δημοκρατία 4 χρόνια και να έχει και να λέει ότι τώρα βάζει προτεραιότητα, είπε ο κ. Μητσοτάκης, το εθνικό σύστημα υγείας. Τώρα, μετά από 4 χρόνια, ξέρετε κάτι, με τις ιδιωτικοποιήσεις. Δημοσιογραφικά σας το τονίζω ότι το θέμα και το φαινόμενο της υποστελέχωσης δεν καταγράφηκε, δεν παρουσιάζεται τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Κρατά αρκετά χρόνια πίσω και επί κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ. Επειδή αναφερθήκατε λίγο στο γεγονός ότι ίδρυσε το Εθνικό Σύστημα Υγείας στο ΠΑΣΟΚ, ευθύνες έχει το ΠΑΣΟΚ. Και το στήριξε. Ευθύνες έχει για τη σημερινή κατάσταση και για το γεγονός. Δεν κυβερνάει το ΠΑΣΟΚ από το 2012 και μετά, κύριε Παγιωτόπουλε. Και τι σημαίνει αυτό? Δεν υπήρχαν φαινόμενα υποστελέχωσης? Βεβαίως, αλλά. Και κενά σε μονάδες εντατικής θεραπείας επί κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ. Αυτά τα φαινόμενα πάντα δίναν μια προτεραιότητα ακόμα και στις δύσκολες ώρες που η Ελλάδα ήταν υποπτώχευση, ένα κράτος το οποίο κατέρευε οικονομικά, πάντα υπήρχε τρόπος να στηριχτεί το ΕΣΥ. Και ποτέ δεν άφηναν τις βάρδιες και στελέχονται. Και δεν έχουν καταγραφεί τέτοιου είδους γεγονότα. Τέτοιου είδους γεγονότα. Καθυστερεί στο ΕΣΥ, στα ασθενοφόρα, στο ΕΚΑΒ, να μην βγαίνουν οι βάρδιες, δεν υπήρχαν ακόμα και στα πιο δύσκολα χρόνια του μνημονίου. Έτσι, μετά από 12 χρόνια όμως. Δημοσιογραφικά άλλο κατέγραφα, αλλά εντάξει.
Δυσκολίες πάντα υπήρχαν. Δεν είχαν καταγραφεί δυστυχώς τέτοια θλιβερά γεγονότα. Συμπληρωματικά, ότι επί της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ 2019 ενισχύθηκε το ΕΣΥ και γι' αυτό κράτησε και κατά την πανδημική κρίση 19.500 προσλήψεις, 8.500 μόνιμες. Στελεχώσαμε, πανδρώσαμε, ενισχύσαμε το ΕΚΑΒ. Και στη συνέχεια, από το 2019 και μετά, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ευνόησε την υποστελέχωση, την αποδυνάμωση του ΕΚΑΒ και είχαμε τα θλιβερά φαινόμενα στην καρότσα αγροτικού να πεθάνει. Να πεθάνουν. Κύριε Μητροπάκη, νέα κοπέλα. Το 2019, η δημόσια δαπάνη την υγεία από το ΣΥΡΙΖΑ 3,8 δισεκατομμύρια. Το 2022 ήταν 5,2 δισεκατομμύρια σε απόλυτους αριθμούς. Το ΕΣΥ το 2019 είχε 100.000 εργαζόμενους. Και σήμερα είσαι 107.500. 84.000. Μην ψεύδω. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ένα πρόβλημα με τους αριθμούς και το έχουμε δει από το 2015-2019. Θα σου πω το εξής. Ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει να μετράει λίγο διαφορετικά. Αυτά ήταν τα νούμερα. Μίλησαμε με τον διοικητή του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου όταν έκανε την επίσκεψή μου εκεί. Μου είπε ότι από το 20 έως το 23 η αύξηση του προσωπικού είναι 23%. Ο κ. Χαλκιαδάκης. Και μου το είπε on camera. Λοιπόν, βέβαια ο ΣΥΡΙΖΑ λέει το εξής. Ό,τι είναι επικουρικό προσωπικό, δεν το μετράζουμε ως προσωπικό. Τα δικαίωμά του μετράει πως είναι τα νούμερα. Να βοηθήσω λίγο με κάποια επίσημα στοιχεία. Θα βοηθήσω τη συζήτηση. Η Νέα Δημοκρατία κάνει λόγο και αναφέρει τον κ. Μητσοτάκης για 10.000 προσλήψεις μετά την επόμενη τετραετία. Σωστά, κύριε Μητροπάκη. Μου ήρθαν κάποια στοιχεία σήμερα. Από το 2019 μέχρι το 2022 έχουμε 12.980 συνταξιοδοτήσεις. Σωστό είναι αυτό που λέτε. Μα δεν διαφωνούμε με αυτό. Λέμε αυτοί που υπηρετούν. Δεν υπηρετούν. Δεν είμαι αυτό, κύριε Παγιώτο. Μα θα τελειώσω. Τα οργανογράμματα των νοσοκομείων είναι πεπαλωμένα, ξεπερασμένα. Δεν έχουμε νέα οργανογράμματα που σημαίνει ότι οι θέσεις που έχουν τα οργανόγραμμα υπολείπονται των αναγκών που έχουν δημιουργηθεί. Άρα με τι μετράμε τις ελλείψεις, με τα απαρχαιωμένα οργανογράμματα των νοσοκομείων μας ή με τα πραγματικά οργανογράμματα που δεν έχουν εδώ και πολύ καιρό επικαιροποιηθεί. Να πούμε ένα νούμερο, θα συμφωνήσουμε όλοι. 550 μεθ υπήρχαν το 2019, σήμερα πάνω στο 100. Συμφωνούμε όλοι. Διπλασιασμός των μεθ. Για να διπλασιαστούν μεθ, διπλασιάζει το προσωπικό. Αλλιώς δεν μπορούν να λειτουργήσουν. Σε αυτό συμφωνούμε όλοι. Όχι, δεν συμφωνούμε. Δεν ήταν εξοπλισμένες. Δεν ήταν εξοπλισμένες. Αίθουσες χειρουργείων μετέτρεψαν σε μεθ. Είναι διπλάσιμη μέθα αυτή τη στιγμή που αποδέχονται γιατροί και νοσηλεύουν. Δεν είναι έτσι όπως τα λέτε. Εντάξει, τώρα θα ξεχάσουμε και αυτά που ξέρουμε. Και προσθέτεται και των ιδιωτικών κλινικών, τις οποίες δεν χρησιμοποιήσατε. Λοιπόν, και ιδιωτικές κλινικές δεν έβαλαν πλάτη στην πανδημία. Λοιπόν, και πέθαναν 17.500 συνάνθρωποι μας εκτός μέθα. Το ΕΣΥ ενισχύει τα τελευταία χρόνια. Το ΣΥΡΙΖΑ θέλει να παρουσιάζει ότι ιδιωτικοποιήθηκε. Καμία μονάδα δημόσια δεν ιδιωτικοποιήθηκε. Και το ομολογικό παιδόν πρόσφατα ιδιωτικοποιήθηκε. Εγώ παρατηρώ και καταγράφω ότι μία γυναίκα στην ΚΟΥ έχασε τη ζωή της επειδή υπάρχει μόνο ένα στενοφόρο και εμείς αυτή τη στιγμή μιλάμε ποιος έκανε περισσότερες προσλήψεις και πόσες ήταν οι ΜΕΘ και πόσες λοιπόν, είναι σήμερα. Βάζουμε τελεία. Κύριε Μητροπάκη, λοιπόν, τόνισε ο κύριος Μητσοτάκης ότι η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας, είπε ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, είναι προϋπόθεση για μία ισχυρή και σταθερή κυβέρνηση. Και θέλω να σας ρωτήσω εγώ, δεν μπορεί να προκύψει μια σταθερή και ισχυρή κυβέρνηση μέσα από ένα γενικότερο πλαίσιο συνεργασίας με κάποιο άλλο κόμμα? Θα μπορούσε, αν στην Ελλάδα είχαμε μια κουλτούρα συνεργασίας που δεν υπάρχει, δυστυχώς, και θα μπορούσε να συμβεί επίσης αν αποδέχονταν όλα τα πολιτικά κόμματα ποιο κόμμα το πρώτο και ποιος αρχηγός πήρε το μεγαλύτερο αριθμό ψήφων. Το οποίο επίσης από κάποια κόμματα δεν είναι αποδεκτό. Επίσης, εκείνο το οποίο έχουμε πιο πρόσφατο παράδειγμα είναι ότι όλοι μιλούσαν για την απλή αναλογική, τα μικρότερα κόμματα τουλάχιστον, και αποδείχθηκε ότι υπήρχαν με το αποτέλεσμα των εκλογών. Το πρώτο κόμμα, Νέα Δημοκρατία, κέρδισε 146 έδρες κοινοβουλευτικές, με 20% διαφορά από το δεύτερο κόμμα. Και παρόλα αυτά δεν είναι δυνατόν τα κόμματα να συνεργαστούν και να αποδεχτούν. Με 151 έδρες θα κυβερνήσετε? Νομίζω ναι. Είναι σταθερή και ισχυρή κυβέρνηση με 151 βουλευτές. Η Νέα Δημοκρατία θέλει να κερδίσει το δυνατό περισσότερο κοινοβουλευτικές έδρες και μεγαλύτερο ποσοστό. Σωστά. Όμως η Νέα Δημοκρατία θα αποδεχτεί το εκλογικό αποτέλεσμα, θα κυβερνήσει όσες έδρες της δώσει ο λαός ως κοινοβουλευτική αυτοδύναμη πλειοψηφία βέβαια. Και βέβαια με 151 ή με 152 κυβερνήσει. Δεν έχει πει η Νέα Δημοκρατία. Είναι ισχυρή κυβέρνηση με 152 βουλευτές. Θα το δούμε αυτό. Ο λαός κάνει ισχυρή κυβέρνηση. Θα κυβερνήσει. Δεν θα κάνουμε το λαό. Δεν θα παίξουμε το Σύνταγμα. Ούτε με το. Κανείς δεν παίζει. Σας ρωτάω και θέτω σε προσκήνιο ένα σενάριο. 152 βουλευτές. Είναι ισχυρή κυβέρνηση. Θα κυβερνήσει.
Γιατί να μπείτε στη συνεργασία να βρείτε ένα κοινό σημείο με το ΠΑΣΟΚ και με το ΣΥΡΙΖΑ, να είστε πιο ισχυροί. Εσείς θα αντιληφθεί ότι θέλει σήμερα συνεργασία το ΠΑΣΟΚ ή ο ΣΥΡΙΖΑ με τη Νέα Δημοκρατία? Εγώ δεν το έχω αντιληφθεί αυτό. Ό,τι θέλει ο λαός, αυτό πάμε πριν από λίγο. Όταν ο λαός αποφασίσει να έχει ο κ. Μητσοτάκης 151 βουλευτές, 152, ναι, θα κυβερνήσει με 152. Μάλιστα. Αν αποφασίσει ένα δεύτερο κόμμα, θα είναι δεύτερο κόμμα. Εμείς σεβόμαστε την λαϊκή εντολή. Λοιπόν, κύριε Καμπουράκη, δημοσκοπικά πάντως δεν υπάρχει ανάκαμψη του ΣΥΡΙΖΑ. Αν βασιστούμε και αν ξεκινήσει μια συζήτηση. Εγώ να απευθυνθώ στους ψηφοφόρους, τον ελληνικό λαό και να πω ότι αυτή η νέα εκλογική αναμέτρηση σημαίνει μια καινούρια κάλπη. Η απόφαση του ελληνικού λαού θα εκφραστεί μέσα σε αυτή την κάλπη και ζητάμε να ενισχύσει την προοδευτική παράταξη, τον κύριο κορμό. Το ΣΥΡΙΖΑ, που είναι ο κύριος κορμός της προοδευτικής παράταξης, να μας ενισχύσει, να μας δώσει τη δύναμη να εφαρμόσουμε το πρόγραμμα, το φιλολαϊκό, το κοινωνικό, το δημοκρατικό και προοδευτικό, κοστολογημένο, ρεαλιστικό, που απευθύνεται, να ολοκληρώσω, ναι, ναι, που απευθύνεται στην κάλυψη των κοινωνικών αναγκών και στα ανταπόκριση των ετοιμάτων του ελληνικού λαού. Αντιμετώπιση της ακρίβειας, μείωση των τιμών και της εσχροκέρδειας, αύξηση των μισθών και του εισοδήματος των οικοκυριών, ρύθμιση των χρεών, ενίσχυση του κοινωνικού κράτους, του ΕΣΥ, του δημόσιου συστήματος υγείας, των δημόσιων νοσοκομείων, να κρατηθούν υπό δημόσιο έλεγχο, της παιδείας, της δημόσιας παιδείας, των δημόσιων κοινωνικών αγαθών για μια αξιοπρεπή διαβίωση των ελληνικών οικοκυριών και του ελληνικού λαού. Μας περιγράφεται ένα γενικότερο πλαίσιο του προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ με το οποίο κατεβήκατε και στις πρώτες εκλογές. Γιατί να αλλάξει αυτό? Με αυτό κατεβήκατε, αυτό ήταν το διακύβευμα του ΣΥΡΙΖΑ στις πρώτες εκλογές. Το διακύβευμα τώρα είναι ότι ζητάμε την ψήφο του ελληνικού λαού αμέριστα, να μας δώσει δύναμη όση μεγαλύτερη μπορεί για την εφαρμογή αυτού του προγράμματος. Το δυστυχώς τώρα. Τώρα πάμε με ένα νέο σύστημα εκλογικό, την ενισχυμένη αναλογική. Με το ίδιο πρόγραμμα. Το σύστημα της απλής αναλογικής δυστυχώς κάηκε με ευθύνη και του Κινάλ ΠΑΣΟΚ, διότι δεν συνένεσαν στο πνεύμα των συνεργασιών, των κυβερνητικών συνεργασιών. Αντίθετα, πολέμησαν, δηλαδή, το ΣΥΡΙΖΑ, πολέμησαν το ΣΥΡΙΖΑ, έστησαν ένα ισχυρό αντι-ΣΥΡΙΖΑ μέτωπο, το ΠΑΣΟΚ. Ναι, με όλα τα κόμματα, τα αριστερά της αντιπολίτευσης, έτσι, και δεν συνένεσαν σε αυτό το πνεύμα των συνεργασιών που υπαγόρευε η απλή αναλογική. Μάλιστα. Τώρα λοιπόν ζητάμε από τον ελληνικό λαό να μας δώσει δύναμη να εφαρμόσουμε αυτό το πρόγραμμα. Άνω τελεία. Γιατί αυτό το πρόγραμμα θα είναι η ανακούφιση του λαού και η κοινωνική σωτηρία. Παίρνετε πάσα, κοιτάξτε. Ξέρετε, δεν χρειάζεται να πω περισσότερα εγώ. Ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας άκουσε μια συνέντευξη, είπε ότι ήταν λάθος η εφαρμογή της απλής αναλογικής. Και ήταν λάθος, διότι στηρίχθηκε σε μια έπαρση, ας το πούμε έτσι, τότε του ΣΥΡΙΖΑ, ότι νόμιζε ότι με την απλή αναλογική και μόνο έφτανε για να δημιουργήσει συνθήκες πλειοψηφίας. Κάτι το οποίο αποδείχθηκε ότι οι Έλληνες πολίτες απέδειξαν το αντίθετο. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε την επαφή ως αντιπολίτευση με την ελληνική κοινωνία όλα αυτά τα χρόνια. Τα καμπανάκια είχαν ξεκινήσει από τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές, τις ευρωεκλογές, τις εθνικές εκλογές. Αποτέλεσμα ήταν αυτό που είδαμε στις κάλπες 21 Μαΐου. Εν πάση περιπτώσει, για το ΠΑΣΟΚ, ο στρατηγικός, ο ιδεολογικός στόχος είναι η Νέα Δημοκρατία. Και αυτό που ζητάμε μια ισχυρή εντολή, ακόμα ισχυρότερη από τις κάλπες της 21 Μαΐου, έτσι ώστε το ΠΑΣΟΚ να παίξει ένα ρόλο ισχυρό αντιπολιτευτικό απέναντι σε μια κυβέρνηση η οποία τίνει να γίνει αλαζονική. Και αυτό θα είναι εις βάρος των συμφερόντων των Ελλήνων πολιτών. Πρέπει οι Έλληνες πολίτες να συνειδητοποιήσουν τι θα υπέρ τις επόμενες μέρες. Ήδη έχουμε τα πρώτα δείγματα από τη διάλυση του ΕΣΥ, αλλά και σε άλλους τομείς της οικονομίας και στην ακρίβεια, την ανεξέλεγκτη και ένα πληθωρισμό ο οποίος, ειδικά στα τρόφιμα και στα είδη πρώτης ανάγκης που δεν πέφτει, δεν πέφτουν οι τιμές παρά τις διακυμάνσεις που υπάρχουν στην παγκόσμια αγορά. Άρα λοιπόν, εμείς θέλουμε να είμαστε το αντίπαλο δέος. Έχουμε όλη εκείνη την ευθύνη η οποία θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα μας δώσει ενισχυτικά οι Έλληνες πολίτες μετά από το στόχο που κερδίσαμε στις προηγούμενες εκλογές, να μπορέσουμε να έχουμε ένα ισχυρό αντιπολιτευτικό
ρόλο και λόγο για την επόμενη μέρα. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Θα πρέπει η Νέα Δημοκρατία να έχει μια δυνατή αντιπολίτευση, ισχυρή αντιπολίτευση. Δυστυχώς δεν έγινε μέχρι σήμερα. 4 χρόνια δυστυχώς με το ΣΥΡΙΖΑ ήταν σε τελείως λάθος βάση. Αυτό αποδείχτηκε από το αποτέλεσμα των εκλογών. Αυτό όμως πρέπει να το γνωρίζουν ότι το ΠΑΣΟΕ επανακάμπτει, επανέρχεται. Θα λειτουργήσουν προς όφελον των Ελλήνων πολιτών σε όλα τα επίπεδα. Είτε στην κοινωνία, είτε στην υγεία, είτε στην οικονομία, είτε στο κοινωνικό κράτος και σαν κράτος δικαίου. Αυτό είναι ο ρόλος μας. Αυτό το ρόλο καλούμαστε επαυξημένα να σηκώσουμε στις πλάτες μας και αυτό θα ανταποκριθούμε στην εντολή που θα έχουμε από τον ελληνικό λαό. Κύριε Μητροπάκη, να συμπληρώσω κάτι, ναι, κύριε Παναγιώτο, επιτρέψτε μου, διότι ξέρετε ότι αρθρογραφώ στη Νέα Κρήτη όλα αυτά τα χρόνια και 4 χρόνια αντιπολίτευση ο ΣΥΡΙΖΑ, ξέρετε ότι έκανε πολύ υπεύθυνη και με προτάσεις αντιπολίτευση. Κατέγραψα όλες τις προτάσεις στην εφημερίδα σας, κάθε εβδομάδα 2 άρθρα, κατέγραφα τις προτάσεις, την κριτική που ασκούσε ο ΣΥΡΙΖΑ και τις προτάσεις, τις οποίες όλες τις απέρριπτε η Νέα Δημοκρατία, ενώ ήταν προτάσεις σωτήριας για την αντιμετώπιση των κρίσεων και την αντιμετώπιση των αδιεξόδων που βύθιζε τον ελληνικό λαό. Κοίτα, αλλάξει φορά μια κυβέρνηση ή αφορά πρόταση τη αντιπολίτευση και σε χρηματοδότηση. Όλα τα παιδεία. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ποια πρόταση Νέα Δημοκρατία είχε υιοθετήσει το 2015 με το 2019. Τα προγράμματά μας, κύριε Παναγιώτο. Για να μιλήσουμε λίγο για πολιτικό πολιτισμό και για παρελθόν. Και οι ψηφοφόροι μας που μας παρακολουθούν, ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ. Δύο προγράμματα, δύο σχέδια διακυβέρνησης εντελώς διαφορετικά, στον αντίποδα. Η Νέα Δημοκρατία υπηρετεί τα συμφέροντα της οικονομικής ολιγαρχίας, υποβάλλει σε αφέμαξη το λαό εκμετάλλευση προκειμένου να ενισχύσει τα συμφέροντα και τα κέρδη της οικονομικής, των ολίγων του πλούτου. Και αποδείχθηκε αυτό μέσα από την εσκροκέρδεια που υπηρέτησε. Απλά και τα υπερκέρδη, και τα υπερκέρδη. Γιατί τα δεν οποία πέρασε στον κόσμο σε πέντε μεγάλες εταιρείες παρόχους και παραγωγούς ενέργειας, φυσικού αερίου και καυσίμων, ναι, ναι, έτσι. Και επίσης την κρατική εσχροκέρδεια από ΦΠΑ και από ελάχιστο αυτό φόρο δεν κατανάλωσης στον κόσμο. Καυσίμων. Άλλο σας ρωτάω, κυρία Καμπουράκη, αγαπητή κυρία Καμπουράκη. Θα απαντήσω. Έχουμε ένα αποτέλεσμα μιας πρώτης εκλογικής διαδικασίας. Δεν πέρασε στον κόσμο. Μετά από τα 15 δισεκατομμύρια απευθείας αναθέσεις και τα 12 δισεκατομμύρια εσχροκέρδειας κρατικής και ιδιωτικών εταιριών, επομένως, μετά την αφέμαξη που υπέστη ο ελληνικός λαός, διότι αυτά τα χρήματα φύγανε από τις τσέπες του ελληνικού λαού, τι δεν πέρασε λοιπόν στον ελληνικό λαό, ενώ εμείς τα λέγαμε και τα ξαναλέγαμε, ναι, συνεχώς. Η παραπληροφόρηση κυριάρχησε, η ωρεοποίηση από τα συστημικά κανάλια της πραγματικότητας, η απόκρυψη των αδιεξόδων, ξεγέλασε. Ουσιαστικά εξαγόρασε, ψηφοθυρικά λειτουργήσε με τα ΠΑΣ όλα αυτά, τα φιλοδωρήματα που ήταν πραγματικά δηλαδή φιλοδωρήματα. Δεν ανταποκρίθηκαν στις πραγματικές ανάγκες του λαού, δεν κάλυψαν τις ανάγκες του λαού. Αλλά ο λαός εξαπατήθηκε, παρασύρθηκε, μάλιστα, από αυτή την ωρεοποίηση και την προπαγάνδα και την παραπληροφόρηση. Χαμογελάω, ο κύριος Επιτροπάκης τώρα, θέλει απάντηση. Αλήθεια, δεν χαμογελάω, απλά προβληματίζομαι. Δεν έλαβα το μήνυμα των εκλογών, η αντιπολίτευση. 20 μονάδες διαφορά το δεύτερο κόμμα. Η Νέα Δημοκρατία έφτιαξε ποσοστά και απόλυτο αριθμό ψήφων. Και κόμμα διακυβέρνηση με πολύ έντονες κρίσεις. Πανδημία, ενεργειακή κρίση, πόλεμο. Η Νέα Δημοκρατία στάθηκε σε όλους τους πολίτες δίπλα και αυτό επιβραβεύτηκε. Στάθηκε σε όλες τις κοινωνικές ομάδες με όποιο τρόπο μπορούσε και επιβραβεύτηκε. Η Νέα Δημοκρατία ήταν δίπλα στους ανθρώπους. Στήριξε ό,τι μπορούσε και όπως μπορούσε. Ούτε φιλοδωρήματα έδωσε, όπως λέει η κυρία Καμπουράκη, ούτε απέκτησε τίποτα. Ήταν όλα σοφός. Όλα αυτά τα ξακούγαμε από τους εκπροσώπους του ΣΥΡΙΖΑ όλη την προεκλογική περίοδο και πάλι ο λαός αποφάσισε με συντηρητική διαφορά. Εμάς το θέμα μας είναι άλλο στην Δημοκρατία και για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Είναι την επόμενη μέρα, να έχει, την επόμενη μέρα των εκλογών η χώρα να έχει κυβέρνηση και να έχει πρωθυπουργό. Την επόμενη μέρα πρέπει η χώρα να πάει μπροστά. Αν συνεχίσουμε να ακούμε αυτά τα πράγματα συνέχεια, αλλήμονό μας σαν χώρα. Να έχουμε ένα πρωθυπουργό για να αντιμετωπίσει τα προβλήματα και του εσωτερικού και του εξωτερικού. Τα προβλήματα θα τα λύσει δυστυχώς ξανά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πάλι θα ακούμε τα ίδια πράγματα για την επομένη των εκλογών, ότι ο κόσμος δεν κατάλαβε, παρασύρθηκε. Ο κόσμος θα αποφασίσει, αφού ενημερωθεί σωστά, θα αποφασίσει
στις εκλογές ξεκάθαρα ποιος θέλει να κυβερνήσει τον τόπο. Θα αποφασίσει ποιος θέλει να είναι αντιπολίτευση. Μάλλον έχει αποφασίσει ήδη ποιος είναι αντιπολίτευση. Απλά τσακώνεται ποιος θα είναι σε καλύτερα ποσοστά. Γιατί κυβέρνηση την επόμενη μέρα θα είναι Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία. Μάλιστα. Κύριε Μπαρυτάκη. Εμείς θέλουμε να είμαστε το αντίπαλο δέος απέναντι σε μια κυβέρνηση που φαίνεται να είναι από τώρα να έχει σημάδια αλαζονίας. Και αυτό θα είναι κακό για τους πολίτες. Πιστέψτε με. Οι πολίτες θα πρέπει να δουν την επόμενη κάλπη, που είναι μια καινούργια κάλπη, οι κάλπες είναι άδειες, πώς θα πρέπει να δώσουν ένα αποτέλεσμα τέτοιο που θα κανονιστεί η πορεία της ζωής για την επόμενη θητεία. Δύσκολο να ανατραπεί δύσκολο. Το προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας. Είναι ρεαλιστικά ένα τέτοιο ποσοστό, κατά αντιλαμβανόμαστε ότι δεν ανατρέπεται. Απλώς εμείς ζητάμε την ενίσχυση του ρόλου μας. Το ΠΑΣΟΚ έχει ένα πατριωτικό κίνημα, ήταν πάντα κοντά στους πολίτες, με υπευθυνότητα, με σοβαρότητα. Βεβαίως και έχουμε δείξει ότι ό,τι είναι σωστό και υπεύθυνο για τους πολίτες, για τη χώρα, είτε στο εσωτερικό είτε στο εξωτερικό, το ΠΑΣΟΚ δεν θα διστάσει να ψηφίσει και να πει ναι. Ό,τι είναι αντίθετο θα το πολεμήσει, θα το αναδείξει, θα προσπαθήσει να το ανατρέψει. Με υπεύθυνη και σωστή αντιπολίτευση. Δεν μας ενδιαφέρουν εμάς ούτε τα λόγια, ούτε εκείνα τα πράγματα τα οποία ενδεχομένως να ακούγονται, αλλά να μην μπορούν να έχουν καμία ουσία. Σοβαρά και υπεύθυνα, με σωστές προτάσεις σε όλα τα επίπεδα. Ξέρουμε ότι δεν θα έχουμε κυβερνητική θητεία ως ΠΑΣΟΚ, το έχουμε δηλώσει, το έχουμε ξεκαθαρίσει. Θέλουμε μέσα ένα ενισχυμένο ρόλο, ενισχυμένα ποσοστά, όσο γίνεται παραπάνω. Έχουμε τις προτάσεις για όλους τους τομείς, για το Εθνικό Σύστημα Υγείας, για την κοινωνία, για τα κόκκινα δάνεια. Αυτά πρέπει να τα δουν οι πολίτες. Πώς θα είναι η επόμενη μέρα με τα ξένα funds που θα αρχίσουν οι πληστηριασμοί. Είναι η πραγματικότητα, είναι η καθημερινότητα που θα έρθει. Οι ρυθμίσεις των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δεν γίνονται με τις κατασκευές που θα ξεκινήσουν, με τις δεσμεύσεις των λογαριασμών. Αυτά είναι η πραγματικότητα. Αυτά θα υπάρξουν. Μάλιστα. Από εκεί πέρα ο κόσμος θα κάνει τις επιλογές του, θα επιλέξει την κυβέρνησή του. Ενδεχομένως το Μητσοτάκη αυτοδύναμο πρωθυπουργό. Εμείς θέλουμε και ζητάμε να έχουμε ενισχυμένο ρόλο την επόμενη μέρα για να μπορέσουμε να κρατήσουμε την κοινωνία πραγματικά όρθια. Είστε σαφείς, κύριε Μπαρυτάκη. Λοιπόν, για να κλείνουμε, κύριε Καμπουράκη, τελευταία τοποθέτηση. Να πω και εγώ για τον πρωθυπουργό, τον πρώην πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, πρωθυπουργός της άγνοιας και της ανευθυνότητας. Σε κανένα πρόβλημα δεν ανέλαβε την ευθύνη. Για όλα έφταιγαν οι άλλοι και οι πολίτες. Αυτόν τον πρωθυπουργό θέλει ο ελληνικός λαός άλλη μία τετραετία να τον φέρει στην πλήρη εξαθλίωση με δύο βασικά νομοθετήματα. Πρώτον, την ιδιωτικοποίηση των δημόσιων νοσοκομείων που ψήφισε τον περασμένο Δεκέμβριο και την ιδιωτικοποίηση του νερού τον περασμένο Μάρτιο. Και άλλο ψέμα πεις. Να υπολογίζουμε την ανθρώπινη ζωή. Από την αδιαφορία αυτής της κυβέρνησης που υπηρετούσε στρατηγικά σχέδια αποδυνάμωσης του ΟΣΕ, χάθηκαν τόσες ζωές νέων παιδιών. Το ξεχάσαμε? Τα Τέμπη ξεχάστηκαν? Οι οικογένειές τους υποφέρουν. Η Ελλάδα έχασε από το άνθος των νέων επιστημόνων. Ολοκληρώστε. Και να πω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία έχει όπλο την αλήθεια. Αυτό το όπλο είναι ανίσχυρο μπροστά στο όπλο του ψέματος και της προπαγάνδας. Όμως είναι το όπλο που θα βοηθήσει τον ελληνικό λαό. Εμείς ερχόμαστε με ένα πρόγραμμα κοστολογημένο να βοηθήσουμε τον ελληνικό λαό. Να βοηθήσουμε να βελτιώσουμε τις συνθήκες ζωής στην καθημερινότητα των πολιτών. Και περιμένουμε λοιπόν στην κάλπη που είναι οι κρισιμότερες εθνικές εκλογές της 25 Ιουνίου, περιμένουμε ο ελληνικός λαός να επιβραβεύσει αυτό το πρόγραμμα, το δημοκρατικό, το κοινωνικό. Ολοκλήρωση, κυρία Καμπουράκη. Το κοινωνικό, και να πω ότι η ψήφος των, των πολιτών είναι ένα όπλο λοιπόν, στα χέρια κύριε Πετροπάκη. Να μην το στρέψουν εναντίον τους, ούτε εναντίον των παιδιών τους, αλλά να υπερασπιστούν το μέλλον των παιδιών τους και το μέλλον της χώρας μας. Κύριε Πετροπάτη, ολοκληρώστε για να κλείσουμε και τη συζήτηση. Λοιπόν, θα πάμε σε εκλογές με τα προγράμματα κάτω, με προτάσεις εκκρεμμένες. Η Νέα Δημοκρατία ήταν δίπλα στους πολίτες όλη αυτή την τετραετία, σε δύσκολες συγκυρίες. Και αυτοί οι πολίτες ακριβώς επιβράβευσαν τον Κυριάκο Μητσοτάκη που ήταν δίπλα σε κάθε πρόβλημα, σε κάθε πολίτη και σε κάθε πρόβλημα που υπήρχε για την κοινωνία. Το διακύβευμα των εκλογών είναι ξεκάθαρα να έχουμε κυβέρνηση. Η Νέα Δημοκρατία έχει καταθέσει συγκεκριμένο κυβερνητικό πρόγραμμα, συγκεκριμένο προβληματισμό και θα είναι η επόμενη κυβέρνηση. Όχι γιατί
αλλά ζωνικά, αλλά διότι είναι η μόνη πρόταση διακυβέρνηση αυτή τη στιγμή στη χώρα. Δεν υπάρχει άλλη πρόταση διακυβέρνηση από κανένα άλλο κόμμα. Υπάρχει πρόταση αντιπολίτευση. Μάλιστα. Λοιπόν, ολοκληρώνουμε. Κύριε Πιτροπάκη, κυρία Καμπουράκη, κύριε Μπαρετάκη, σας ευχαριστώ θερμά. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Θα τα ξαναπούμε και σε επόμενες 2 εβδομάδες.